Ελληνικά παραμύθια. Ταξίδι στη Δύση. Σε μια εποχή χρόνια ξεχασμένη, όταν η μαγεία ακόμα κυριαρχούσε στον κόσμο, υπήρχε το βουνόφρουτο λούλουδο. Στην κορυφή του ήταν ένας βράχος που βρισκόταν εκεί για αιώνες και κανένας δεν είχε πάει. Μια μέρα όμως χτυπήθηκε από μια μυστηριώδη δύναμη και τον έκανε χιλιάδες κομμάτια, ενώ από μέσα βγήκε μια μαϊμού. Ναι, πολύ καλά το ακούσατε, μια μαϊμού. Το φως έφτασε στο παλάτι των συννέφων, όπου ήταν ο αυτοκράτορας των πετραδιών. Απορριμμένος. Από πού έρχεται αυτό το λαμπερό φως μέσα στο σκοτάδι? Ευγενή, πήγαινε να δεις. Μάλιστα, υψηλότατε. Ο Ευγενής κοίταξε έξω και είδε ότι το φως ερχόταν από την μαϊμού στον βράχο. Χα! Ο Ευγενής επέστρεψε πίσω στον αυτοκράτορα. Λοιπόν, τι είναι? Ήτανε μια μαϊμού. Μια μαϊμού? Ναι, γεννήθηκε από ένα βράχο. Μα τι παράξενο θέαμα στη γη μας. Ουχου! Χα! Μιαμ, 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 μιαμ. Ελάτε όλοι σας! Βλέπω κάτι πίσω από το καταράκτη! Ω, τι βλέπεις εσύ που εμείς δεν βλέπουμε? Εμπιστευτείτε με και ελάτε! Η μαϊμού πήγε προς τον καταράκτη και βρήκε μια σπηλιά από πίσω. Η μια μετά την άλλη, οι μαϊμούδες ακολούθησαν και προς έκπληξή τους βρήκαν ένα τεράστιο μέρος με κρεβάτια, με πολλά τραπέζια και πολλές προμήθειες με τροφή που θα κράταγαν για πολλά χρόνια. Οι μαϊμούδες ήταν έκπληκτες και χαρούμενες. Ήχα! Αυτό είναι υπέροχο! Ναι, εγώ βρήκα αυτό το μέρος. Τώρα υποκληθείτε. Είμαι ο βασιλιάς σας. Ναι, είσαι ο βασιλιάς μας. Μας έφερες ευτυχία. Κυβέρνησέ μας. Η μαϊμού βρήκε έναν ωραίο θρόνο, ένα στέμα και μία ρόμπα. Ήταν χαρούμενος. Και αυτός και οι ακολουθοί του. Πέρασαν χρόνια, ώσπου μια μέρα η μαϊμού άρχισε να αλλάζει. Hey, εσύ μικρούλη! Ναι, υψηλότατε! Άσε τα υψηλότατε! Λιάχ! Ξέρεις, το να είσαι βασιλιάς δεν είναι διασκεδαστικό, αλλά δεν έχει κάτι άλλο να κάνω εδώ πέρα. Σαν τι? Να κυβερνήσω τον κόσμο, ντε! Βαρέθηκα να μαϊμουδίζω εδώ πέρα. Τι? Ναι, σου λέω. Ενώ εδώ δεν έχει κανένα απολύτως ρίσκο. Απλά βρήκα αυτό το μέρος και μπαμ! Όλοι με ανακηρύξατε βασιλιά. Ούτε στα παραμύθια δεν συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιο, υψηλότατε? Φίλε! Θα με λες φίλε! Ο φίλος σου θα την κάνει από εδώ. Εντάξει. Πού θα πας λοιπόν, ύψη? Εννοώ, φίλε? Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα φύγω από αυτό το μέρος. Οι μαϊμούδες μαζεύτηκαν. Μάζεψαν προμήθειες για τον βασιλιά μαϊμού. Δεν θέλουμε να φύγεις, αλλά η ευτυχία σου είναι σημαντική για εμάς. Μην ανησυχείτε, θα το καταλάβετε όταν επιστρέψω. Γιατί θα είμαι τόσο σπουδαίος που θα το μάθει ολόκληρος ο κόσμος. Ζήτω ο βασιλιάς μας! Αντίο! Η μαϊμού ταξίδεψε πολύ μακριά. Πέρασε μέσω του ποταμού πολλές περιοχές, σκαρφάλωσε σε έναν λόφο και έφτασε τελικά σε ένα μοναστήρι. Ένα μοναστήρι! Έχω ακούσει ότι εδώ ζει ένας σοφός. Τότε πήγε προς την είσοδο και πριν προλάβει ακόμα να χτυπήσει, του άνοιξε ένας μαθητής. Έλα μέσα! Ο Σουμπόντι μου μίλησε για εσένα. Πώς? Εμένα? Μα πώς το ήξερες? Πέρασε μέσα! Ελπίζω να μην είναι καμιά παγίδα. Ο μαθητής συνόδεψε την μαϊμού μέσα και εκεί είδε τον Σουμπόντι, τον σοφό. Το ότι ήδη ήξερες ότι θα ερχόμουν είναι φανταστικό! Είμαι ήδη μεγάλος θαυμαστής σου, αφέντη! Άσε με να γίνω μαθητής σου και παρακαλώ υπόγραψε μου ένα αυτόγραφο! Μα εσύ είσαι μία μαϊμού! Λοιπόν, έχεις κάνει ποτέ ξανά τέτοια συζήτηση με μία μαϊμού? Οι μαθητές άστησαν με αυτά. Μα πώς μιλάει έτσι στο δάσκαλό μας? Αυτό δεν σε κάνει άξιο για μαθητή μου? Hey! Ταξίδεψα 13 χρόνια για αυτή τη στιγμή. Σίγουρα είμαι άξιος. Εσείς το κάνατε αυτό? Το κάνατε? Πώς σε λένε? Και πού γεννήθηκες? Oh, στο βουνόφρουτο λούλουδο ένας βράχος χτυπήθηκε από μία δύναμη. Και μπαμ! Ο βράχος έσπασε, άνοιξε και ορίστε. Γεννήθηκε η πιο σπουδαία μαϊμού.
Έμεινες άναυδος, ε! Ω! Εντάξει, μπορείς να γίνεις μαθητής μου, αλλά χρειάζεσαι ένα όνομα! Το ήξερα ότι θα το έλεγες! Μπορείς να με λες ου, ου! Το όνομά σου θα είναι Σαν Χούκονγκ! Αϊ, αϊ! Τυπικάντικο όνομα! Το αγαπώ! Ο Σουμπόντι δίδασκε το Σαν Χούκονγκ για 7 χρόνια. Μετά του δίδαξε κάποια μυστικά ξόρκια, καθώς ήταν ένας άξιος μαθητής. Ο Χούκονγκ εξασκήθηκε στα ξόρκια και έκανε διαλογισμό το βράδυ όταν όλοι οι μαθητές κοιμόντουσαν. Σύντομα, έγινε τόσο ισχυρός που μπορούσε να αλλάξει σχήμα, μέγεθος και να πετάει. Μια μέρα ο Χούκονγκ έδειξε στους άλλους μαθητές τι μπορούσε να κάνει. Μεταμορφώθηκε σε ένα ψηλό δέντρο. Οι μαθητές πανηγύρισαν. Την ίδια στιγμή, ο Σουμπόντι τον είδε. Είχε εξοργιστεί. Όλοι οι μαθητές έφυγαν, αλλά ο Σαν Χούκονγκ έμεινε. Σου έδειξα αυτά τα ξόρκια επειδή ήθελες να κυβερνήσεις τον κόσμο και επειδή φαινόσουν άξιος. Το ξέρω ότι είμαι ξεχωριστός. Όχι για να τους κάνεις επίδειξη. Τώρα θα σε ρωτάνε για αυτά τα ξόρκια και αν δεν τους τα πεις, θα σου επιτεθούν. Πρέπει να φύγεις από εδώ. Όχι, δεν σου έχω δείξει ακόμα την ευγνωμοσύνη μου. Μου δίδαξες τόσα πολλά. Δεν περιμένω κάτι από εσένα. Μπορείς να φύγεις. Προβλέπω ότι θα κάνεις άσχημα πράγματα. Μη πεις σε κανένα για το δάσκαλό σου. Χάρη σε εσένα, είμαι τώρα πια σπουδαίος. Γεια! Ο Σαν Χούκονγκ έφυγε από το μοναστήρι, πέταξε ψηλά στον ουρανό και επέστρεψε σπίτι του. Φίλοι μου μαϊμούδες, ο άσωτος βασιλιάς επέστρεψε. Μεγαλειότατε! Μα πού είναι οι άλλοι? Ο δαίμονας μας επιτέθηκε και απήγαγε κάποιες μαϊμούδες. Τι? Για περιμένετε εδώ. Ο Σαν Χούκονγκ πήγε στον δαίμονα, τον νίκησε με μεγάλη άνεση και επέστρεψε με τις άλλες μαϊμούδες. Ξεκίνησε να τις εκπαιδεύει. Τώρα είστε όλοι ανίκητοι, σαν εμένα. Αλλά χρειάζομαι ένα μεγαλύτερο όπλο. Ξέρω ότι ο βασιλιάς Δράκος κάτω από τη θάλασσα έχει ένα. Τότε ξεκίνησε για να συναντήσει τον βασιλιά Δράκο κάτω από τη θάλασσα. Γεια, είμαι ο ανίκητος βασιλιάς από το φρουτολούλουδο βουνό. Χρειάζομαι ένα δυνατό όπλο σαν εμένα. Γεια. Βέβαια. Φρουρί, δώστε του το πιο βαρύ σπαθί που έχουμε. Οι φρουροί τότε φέρανε το βαρύτερο σπαθί. Το κρατάγανε 10 στρατιώτες με μεγάλη δυσκολία. Αλλά ο Σαν Χούκονγκ το σήκωσε με άνεση και μετά τους είπε: αυτό είναι απλά ένα παιχνίδι. Φέρτε μου κάτι καλύτερο. Ο βασιλιάς Δράκος είπε στους φρουρούς να φέρουν κάποια άλλα σπαθιά που να του αρέσουν. Αλλά κανένα δεν ήταν αρκετά καλό. Ούτε αυτό μου κάνει. Σας είπα, χρειάζομαι κάτι σαν εμένα, το πιο δυνατό στον κόσμο. Απλώς δώστε το σιδερένιο όπλο, για να τελειώνουμε. Μα, αυτό είναι πολύτιμο για εμάς. Δεν με νοιάζει, θέλω να φύγει από το παλάτι. Εντάξει, έχουμε μάλλον κάτι για εσένα. Άντε, άντε και είχα απογοητευτεί. Ο βασιλιάς Δράκος πήγε τη μαϊμού στο θησαυροφυλάκιο. Εκεί ήταν ένα μεγάλο σιδερένιο όπλο. Μπορείς να το πάρεις αν το Πριν προλάβει να ολοκληρώσει την πρότασή της, ο Σαν Χούκονγκ μίκρινε το σιδερένιο όπλο και το κράτησε γερά. Δεν μου το δείχνατε νωρίτερα. Θα γλιτώναμε και χρόνο. Ευχαριστώ. Ο βασιλιάς Δράκος και η βασίλισσα έμειναν άφωνοι. Ο Σαν Χούκονγκ έφυγε σύντομα. Αλαζονική συμπεριφορά. Σίγουρα θα πω στον αυτοκράτορα για αυτόν. Όταν ο Σαν Χούκονγκ επέστρεψε, είδε τη σιλουέτα ενός άντρα που ήταν στο δάσος. Εισβολέας! Ο Σαν Χούκονγκ πήρε το όπλο του και πήγε γρήγορα προς τον άντρα. Αμέσως μονομάχησαν και ο Σαν Χούκονγκ τον νίκησε αρκετά εύκολα. Δεν ήρθα εδώ για να μονομαχήσουμε, Σαν Χούκονγκ. Και τότε τι ακριβώς θέλεις στην περιοχή μου και πώς ξέρεις το όνομά μου? Είμαι από το παλάτι των ουρανών, ανόητε. Ήρθα εδώ για την καθημερινή μου βόλτα. Αλλά αφού είσαι τόσο βίαιος, πρέπει να σε συλλάβω. Φασαρίες, τρέχω! Ο Σαν Χούκονγκ έτρεξε πολύ γρήγορα, ενώ ο ευγενής... Ο δαίμονας! Εκφωνήτρια! Ο δαίμονας τον κυνήγησε. Πήγε μέσα από την πόλη και πηδούσε από στέγη σε στέγη, διαλύοντας τα πάντα. Σταμάτα αμέσως τώρα! Είμαι πολύ όμορφος για να πάω στη φυλακή!
Σταμάτα αμέσως! Όλοι στην πόλη μιλάγανε για το κυνηγητό, ακόμα και στο ίδιο το παλάτι. Όλοι ήξεραν ακριβώς τι συμβαίνει. Τι θα κάνουμε με αυτή την απίθαρχη μαϊμού? Μπορεί να τον πιάσει ο Ευγενής. Εν τω μεταξύ, ο Ευγενής και η μαϊμού έκαναν διάλειμμα. Έλα, δώσ' μου ένα λεπτό. Τουλάχιστον να πιούμε λίγο νερό. Αφυδατώθηκα. Είναι πολύ σημαντικό να μένεις συνειδητοποιημένος. Ο Ευγενής και ο Σανγου Κόγκ κάθισαν. Α, ο ουρανός είναι τόσο όμορφος. Τα άστρα λαμποκοπάνε. Χα, έχω καλύτερη θέα από το σπίτι μου. Κοίτα το αστέρι που πέφτει. Κάνε μια ευχή. Αστέρι που πέφτει? Πού? Ήσυχα, κάνω μια ευχή. Κάνε και εσύ μια γρήγορα. Ο Ευγενής έκλεισε τα μάτια του και ευχήθηκε. Ο Σανγου Κόγκ μεταμορφώθηκε σε μυρμήγκι και έφυγε χωρίς να τον καταλάβει ο Ευγενής. Ο Ευγενής κοίταξε προς τα πίσω και έκπληκτος είδε ότι ο Σανγου Κόγκ είχε εξαφανιστεί. Ποτέ δεν θα με βρει εδώ. Ο Σανγου Κόγκ πήγε στο σπίτι του και χουχούλιασε στο κρεβατάκι του. Τι κουραστική ημέρα. Αλλά κανείς δεν τα βάζει με τον Σαν Γουκόγκ. Και κάπως έτσι, ο Σαν Γουκόγκ τόσκασε από τους Ευγενείς και συνέχισε να ζει στο φρουτολούλουδο. Μήπως είχε άλλους μπελάδες? Όχι ακόμα. Αλλά σίγουρα είναι αποφασισμένος να γίνει ο κυρίαρχος του κόσμου.